Υπέρ της πρότασης του Υπουργείου ψήφισε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΤΕΔ Κορινθίας ο Δήμος Βόχας. Ο Δήμαρχος Γιώργος Λιούντρης δεν παραβρέθηκε, αλλά είχε εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να παραστεί και να ψηφίσει. Ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχα εξουσιοδότηση, όπως είχε ζητήσει ο πρόεδρος της ΤΕΔ, όποιος λείψει, είχα εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη, θεωρημένη, με τον γνωστό υπογραφή κιόλα νομότυπη. Και ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου με εκπροσώπησε επάξια και από ό,τι ξέρω και έμαθα και από τον ίδιο και από τα αποτελέσματα. Η στάση μας ήταν, εμείς ψηφίζαμε το χωροταξικό τους 6 Δήμους. Ανεξάρτητα διαφωνούσαμε και εμείς θέλαμε 5 το μεγάλο Δήμο της Κορινθίας. Αυτή τη στιγμή είναι μια εξέλιξη, η οποία μας ικανοποιεί κατά μεγάλο ποσοστό. Εντάξει, δεν είμαστε και αχάριστοι. Εντάξει, προς Θεού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η ψηφοφορία εγώ την περίμενα πως θα ήταν. Απλώς δεν περίμενα το διαχωρισμό αυτών που διαφωνούσαν. Δηλαδή, το 18 που βγήκε την περασμένη φορά, καταρχήν υπήρχε 3 απουσίες. Οπότε πρέπει να πούμε. 3 απουσίες οι οποίες δεν ψηφίσανε. Για το Δήμαρχος Βόχας μπορεί να έλειπε, αλλά ψήφισε η Βόχα. Και ψήφισε και είχε παρουσία και παρουσία στα συμφέροντα και της Κορινθίας, αν θέλετε, γιατί υποστήριξε το χωροταξικό όπως είχα υποστήριξει εγώ μέχρι πρότινος. Μία διαφοροποίηση υπάρχει ό,τι αφορά τους 4-5 Δήμους που προτάθηκαν από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν διαφωνήσει. Ό,τι αφορά το χωροταξικό, εκεί βλέπω μια διαφοροποίηση. 4-1 ή 4 μόνοι τους. Αυτό είναι η διαφορά και αυτή η διαφοροποίηση έδωσε πλειοψηφία, έστω αυτή τη σχετική πλειοψηφία, στο χωροταξικό που έδωσε το Υπουργείο. Κάτι που δεν αναμενόταν από πολλούς. Όχι, δεν αναμενόταν. Εγώ περίμενα καταψήφιση, αλλά με τα δεδομένα που υπήρχαν από την προηγούμενη συνεδρίαση. Αυτή, αν θέλετε, η διαφοροποίηση των 5-4. Έφερε μια πλειοψηφία, η οποία είναι σχετική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή, 7-6-2. Αν πούμε οι 6-2 είναι κατά, οι 8 είναι κατά του Καλλικράτη, έτσι, του της προτάσεως. Έτσι πως έγινε όμως, έχει πάρει μια πλειοψηφία η πρόταση του Υπουργείου αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν 2 άλλες προτάσεις, δηλαδή σήμερα το Υπουργείο τι θα πει. Η Κορινθία τι αποφάσισε. 4 Δήμους, 5 Δήμους, 6 Δήμους. Δεν μας λάβει κανένας υπόψη. Γιατί δεν μπορέσαμε να συνθέσουμε και το έχω πει πάλι ότι αφού ήρθε το πρόγραμμα, ούτε και πάνω προσπαθήσαμε και τη διαφωνία μας να την υποστηρίξουμε. Γιατί η διαφωνία είναι διασπασμένη. Πιστεύετε ότι αυτοί που δεν ήταν παρόντες και δεν έστειλαν και εκπρόσωπο να ψηφίσει, το έκανε δυσκολία. Κοιτάξτε, δείτε, εγώ από αυτούς που έλειπαν, το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Ρωτήστε τους αυτούς που λείπανε τι θα ψηφίζανε. Γιατί εγώ περίμενα καταψήφιση με μεγαλύτερο αυτό. Θα ήταν 10, 8, είδατε που ήρθε, θα ήταν 11, 7. Αυτοί που λείπανε είχαν ψηφίσει όχι, αν θυμάμαι καλά, στον Καλλικράτη όπως είναι. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Οπότε η απουσία κάποιων σε μια κρίσιμη τέτοια ψηφοφορία νομίζω ρωτήσουν αυτούς που λείπανε. Από εκεί και πέρα όμως αυτοί που ήσαν στήριξαν ό,τι αφορά αυτούς που στηρίζαν τον Καλλικράτη και τον Δήμο Βόχας. Ο εκπρόσωπός μου στήριξε τις θέσεις του Δημάρχου και πέρα και τις θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μας. Εντάξει, από εκεί και πέρα ρωτήστε τους άλλους γιατί ψήφισαν έτσι ή γιατί λείψαν από αυτή την ψηφοφορία. Και μην τα ρίχνουμε πάντα στον πρώτο ΣΤΕΔ, δεν θέλω να υπερασπιστώ κανέναν, ναι, αλλά σε αυτή την κρίσιμη ψηφοφορία πάλι λείπανε 3. Το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό σήμερα. Να πεις τι θα γίνει, τίποτα θα γίνει, σας το λέω εγώ έτσι από εδιέστηση, αλλά οπωσδήποτε θα πήγαινε με μια πρόταση πιο μαζεμένη, πιο ισχυρή αν θέλετε, είτε αρνητική είτε θετική στην πρόταση του Υπουργείου. Το 9-6 για τα όρια του Δήμου Κορινθίων. Αναμενόμενο ήταν, ξέραμε ποιοι συμφωνούν, ποιοι διαφωνούν, με τις εστάσεις οποίες μπαίνει σχετικά, γιατί το έβαλε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μου, ότι το καλαμάκι τελικά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εκεί πέρα. Το χωρίο θα κοπεί στα 2, λέει, θα το μισό θα είναι στο Λουτράκι, το μισό στην Κόρη, αν ο ισθμός είναι όριο. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε μπει όλοι τώρα να στηρίζουμε, ένα πρόβλημα το οποίο είναι τοπικό, να πούμε έτσι. Αυτό δεν ρυθμίζεται τώρα με τον Καλλικράτη και το έχουν πει σε όλους τους τόνους και ο κ. Μανουλάκης προχθές και ο Καλλικράτης δεν αλλάζει όρια αυτή τη στιγμή. Το να παλεύουμε να αλλάξουν τα όρια σε ένα νόμο ο οποίος είναι ξεκαθαρισμένος, δεν αλλάζουν όρια Δήμων. Νομίζω ότι να παλέψουμε όλοι μαζί για να, αν υπάρχει αδικία, να έρθει. Νομίζω το 9-6 τα λέει όλα. Ήταν νομίζω η ψηφοφορία αναμενόμενη αυτή. Ανεξάρτητα γίνανε συμμαχίες μέσα για να πάρουν την ψήφο κάποιον, κάποιοι. Δεν λέω τίποτα άλλο.